κομμάτι των πολιτικών των ημών μας, το ακαταμάχητο όπλο στη μύρ και το φιού σταυρού του Κυρίου. Αυτός ο Τίμιος Σταυρός προβάλλεται ενώπιόν μας, όχι μόνο για να τον προσκυνήσουμε, αλλά και για να αναλογιστούμε το δικό μας χρέος, την κλίση που κάνει ο Θεός σε κάθε Χριστό του μαθητή. Όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απανησάς το εαυτό και αράτω το σταυρό να ακούει και ακολουθεί το μη. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει ως μαθητή μου, ας διακόψει κάθε σχέση με τον κακό και επιθερμένο εαυτό του. Με σταθερή την απόφαση να σηκώσει σταυρό, να υποστεί κάθε δοκιμασία ακόμη και τον θάνατο, και τότε να με ακολουθήσει. Αράτω το σταυρόν αυτού, ο Κύριος ζητά από τους μαθητές του την τέλεια αυταπάρνηση, να σηκώσουν το σταυρό τους με απόφαση θανάτου. Ποιος όμως είναι αυτός ο σταυρός που καλείται να αναλάβει κάθε πιστός μαθητής του Χριστού. Ο σταυρός που καλείται να λάβει κάθε πιστός είναι η νέκρωση των παθών και των σαρκικών προνημάτων. Ή του Χριστού την σάρκα ανεσταύρωσαν σε τις παθήμασι και τες επιθυμίες. Σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Όσοι ανήκουν πραγματικά στον Χριστό, νέκρωσαν το σαρκικό πρόνημα, τα πάθη και τις κακές επιθυμίες του. Τι σημαίνει όμως πρακτικά το να σταυρώνει κανεί τον εαυτό του με απόφαση να πεθάνει. Σημαίνει ότι αγωνίζεται να αποκόψει οριστικά τις αμαρτωλές συνήθειες, τα πάθη και τα ελαττώματα που έχουν ριζώσει βαθιά μέσα στην ψυχή του. Αγώνας πυρός και οδυνηρός αλλά και σωτήριος, πόσα πάθη μας ταλαιπωρούν και δεν μπορούν να ξεριζώσουν. Η ζήλια, ο φόνος, το ψέμα, η απάτη, η κατάκριση, η πλεονεξία, η συναρτηρία, διατηρούν μέσα μας ζωντανό των παλαιών άνθρωπων και αφήνουν κυριαρχία το δικό μας εγώ. Ο αγωνιζόμενος πιστός που παίρνει απόφαση να νεκρωθεί από την αμαρτία στέκεται απέναντι στον κακό σαν νεκρός. Πώς είναι ένα νεκρό και άψυχο σώμα, έτσι και ο πιστός που νέκρωσε τον αμαρτωλόν εαυτό του. Δεν πρέπει δεν ακούει, δεν λέει για οτιδήποτε αμαρτωλό και ανήθικο. Δεν αντιδρά όταν φύγω τον εγωισμό του. Δεν επιβιώκει να εξυπηρετεί αποκλειστικά το συμφέρον του, αλλά διακονεί με αγάπη τις ανάγκες των θυσίων. Γενικά δεν ακολουθεί τα εγωιστικά θελήματά του, αλλά υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Δεν τον ελκύει η ματαιότητα του κόσμου, ούτε το συγκινεί ο πλούτος και εφήμερη δόξα. Εκείνο που θέλει την πληθή του είναι η αιώνια δόξα και ζωή, το άφραστο κάλος του ουρανού. Εκτός όμως από τις άφρας των αμπαθών, που είναι εκούσιος σταυρός για τον πιστόν, υπάρχει και ο ακούσιος σταυρός που καλείται να σηκώσει με την ίδια αποσίωση και αυταπάρνηση. Πρόκειται για τις τρίπτυες και τις δοκιμασίες της ζωής. Μια ξαφνική αποτυχία, ένα ξεπέραστο πρόβλημα, μια ολοφάνερη αδικία, μια ανίατη ασθένεια, ένα βάσταχτο πένθος. Πώς να αντιμετωπίσει κανείς τέτοιες οδυνηρές καταστάσεις. Και όμως, ο πιστός άνθρωπος του Θεού δέχεται να σηκώσει τον σταυρόν αυτόν. Όχι με αντίδραση εσωτερική, ούτε με μια παθητική αποδοχή, αλλά πρόθυμα και καρτερικά, με ευχαριστία προς τον Θεό. Άλλωστε γνωρίζει ότι αυτός που μου δίνει τον σταυρό που θα βαστάσει, δεν είναι κάποιος που ορίζει σταυρό για τους άλλους μόνο, αλλά εκείνος ο οποίος πρώτος βάστασε τον σταυρό και μάλιστα σταυρό τέτοιος οδύνη, που κανείς άνθρωπος δεν έχει αναλάβει και ούτε πρόκειται ποτέ να αναλάβει.
Η εποχή μας έχει ανάγκη από τους μάρτυρες, χριστιανούς αποφασισμένους να σηκώσουν το σταυρό τους και να ακολουθήσουν τον Χριστό μέχρι θανάτου. Με τέτοιο ηρωικό και μαρτυρικό φρόνημα, ας αναλάβουμε και εμείς το σταυρό του Κυρίου και ας γνωρίζουμε ότι στη σταυρική αυτή πορεία δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε βοηθούς και αντιλήπτορες τους Αγίους, Αποστόλους, μάρτυρες, ουσίους, ασκητές, ομολογητές, όλους όσοι αγωνίστηκαν να ευαρεστήσουν στον Θεό, έρωτες στο δικό του σταυρό. Έχουμε σύμμαχο και προστάτηδα την υπερευλογημένη Θεοτόκο, η οποία στεκόταν κοντά στο σταυρό του Κυρίου, στέκονται δε και κοντά στον αγώνα, τον πόνο και τη δοκιμασία κάθε πιστού. Πρωτίστως όμως, αμήν ξεχνούμε ότι έχουμε δίπλωμα τον ίδιο τον εσταυρωμένον Κύριο να μας ενισχύει με τη χάρη Του, να μας εμπνέει και να μας οδηγεί στη σωτηρία.